κυρία την άδεια της σπίτης στα ελληνικά και φέρω τώρα στο βήμα τον Δ. Ελληνικής Ιαννίας, Υπεκτήριο Δόμησης της Νέας Δημοκρατίας. Μακαριότατε, μακαριότατε, θα ευχηθούμε που είστε σήμερα μαζί μας, εκπρόσωπε της Αρμενικής Εκκλησίας της Ελλάδος. Αγαπητοί φίλοι και εκλεκτοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση του ΑΕΜΗ, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κυρία Κέλλη Μολάρα. Εκλεκτοί πρόσωποι των αρχών και των φορέων, επιτρέψτε μου, φίλες και φίλοι, αγαπητές συμπατριώτες και συμπατριώτες, να ευχαριστήσω από καρδιάς και να συγχαρώ τους οργανωτές, την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού, Κνούκοσης, και το επιτελείο όλο για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία, τον Νίκο και το επιτελείο του από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, που είχαν την πρωτοβουλία να οργανώσουν τη σημερινή ενημερωτική ημερίδα, τη περίοδο. Να ευχαριστήσω επίσης τους χορηγούς μας, κάτι στους οποίους γίνεται αυτό, την Αρτοπία Κομωτινής Ελίνα και την εταιρεία Project Management τη Hill International και τον Γιάννη τον Κιλκινέζη και αγαπητό συμπατριώτη, ο οποίος θα αναπτύσσει πολλές πρωτοβουλίες για να στηρίξει την εταιρεία του Project. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς επικοινωνίας με πρώτο το πανελλαδικό κανάλι Open, την εφημερίδα Μακεδονία και Θεσσαλονίκη και το ιστότοπο Ιστερόγραφο News. Να ευχαριστήσω επίσης από καρδιάς όλα τα τοπικά μέσα τα οποία συνδράμουν, υποστηρίζουν, αναμεταδίδουν και προβάλλουν τη σημερινή συζήτηση και τα συμπεράσματά της. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, κυρίως τους πρώην μάχημους που δεν έχουν παραιτηθεί όμως ακόμα από τη μάχη και έχουν απλά αλλάξει στολή. Αλλά ο αγώνας του συνεχίζεται, αλλά και την νεολαία που η παρουσία της ήταν ιδιαίτερα έντονη στην απόψινή έτσι εκδήλωση. Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τη συντονίστριά μας, την Αλεξία Τασούλη, που μας συντρόφευσε τους τελευταίους μήνες μετά τα μεσάνυχτα, μεταδίδοντας ζωντανά από το κανάλι Open τον τραγικό πόλεμο στην Ουκρανία και ανέπτυξε με πολύ έτσι γλαφυρό τρόπο έναν ελληνισμό που έχει η ρίζα 27 αιώνων εκεί στην Ταβρίλα και όλα αυτά τα οποία αντιμετώπισε και αυτές τις κρίσιμες ώρες που παρότι είχε βιώδους επιστροφής και σωτηρίας προτίμησε για ακόμη μια φορά στη διάρκεια της ιστορίας να δώσει τη μάχη για να κρατήσει εκεί ζωντανή τη ρίζα του. Μπαίνω στο θέμα μου. Το θέμα μου εμένα έχει να κάνει με την ενεργειακή ασφάλεια. Η Ελλάδα και η Κύπρος, βάζω και την Κύπρο μαζί γιατί οι αναφορές μου είναι στο έθνος και όχι στο κράτος, τα τελευταία χρόνια ανέπτυξαν μια ξεκάθαρη ενεργειακή στρατηγική που εδράζεται κυρίως στη Διεθνή Αρχή Ενεργειακής Ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι στο πλαίσιο της ασκούμενης ενεργειακής πολιτικής και διπλωματίας, η διπλωματία των αγωγών συγκεκριμένα, επιδιώκουμε για την εσωτερική αγορά, όσο και για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επιλογές μας να ενισχύσουμε την διαφοροποίηση των μορφών ενέργειας, αιωλική, ηλιακή, γεωθερμία, υγροποιημένο, πεπιεσμένο αέριο, πετρέλαιο, λιγνίτης κτλ. Η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, δηλαδή των χωρών από τις οποίες φέρνουμε ενέργεια, όχι μόνο από Ρωσία, Αζερβαϊτζάν, Καζακστάν, Κύπρο, Αίγυπτο, Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες του κόλπου, Βόρεια Αφρική, τοπική παραγωγή και τη διαφοροποίηση τέλος των δρόμων ενέργειας. Εδώ αναπτύσσουμε τον νότιο ευρωπαϊκό ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν χερσαίος, ήταν ο ΤΑΠ, τώρα είναι και θαλάσσιος μετά τις εξελίξεις στην Αλεξανδρούπολη. Παρατηρώντας το παράδειγμα της Ουκρανίας, η Ελλάδα συμμερίστηκε την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πολιτικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης μονομερούς εξάρτησης της ενεργειακής μας αγοράς από τη Ρωσία και προχώρησε σε μια νέα στρατηγική η οποία ευτυχώς είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από το 2000. Με την υφιστάμενη κατάσταση η Ευρώπη εισήγαγε από την Ρωσία το 2021 κατά την έκθεση του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ασφάλειας 155 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αέριο, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 45% των αναγκών της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. Και αυτό σκεφτείτε χωρίς να έχει αναπτυχθεί ακόμα ο αγωγός Nord Stream 2. Είναι
σαφές ότι η πολιτική ενεργειακής αυτάρκειας της Γερμανίας, που ήταν η δεσπόζουσα χώρα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, επηρέασε καθοριστικά σε όλες τις φάσεις την γερμανική πολιτική σκηνή και επηρεάστηκε από αυτήν. Η μετάβαση του πρώην καγκελαρίου Γκέρχαρτ Σρέντερ στην ηγεσία της ρωσικής εταιρείας Rosneft και στη διοίκηση του Nord Stream 2, του καινούριου αγωγού, η ανοχή της χριστιανοδημοκρατικής κυβέρνησης της Μέρκελ προκειμένου να στηριχθεί η γερμανική βιομηχανία με φθηνή ενέργεια και ορυκτές πρώτες ύλες από τη Ρωσία, διευκόλυναν την επιθετική ενεργειακή διπλωματία της Ρωσίας, η οποία ενόχλησε την Δυτική Συμμαχία και πυροδότησε μια πολιτική αλλαγή στην Γερμανία, η οποία ανέδειξε νέους πρωταγωνιστές, τη σημερινή Υπουργό των Εξωτερικών και υποψήφια των Πρασίνων, κυρία Μπέρμπουκ, που τοποθετούνταν προεκλογικά κατά του δεύτερου αγωγού, καθώς και τον προεκλογικά μετριοπαθή καγκελάριο, σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο Σόλτς, που όμως δεν δίστασε αμέσως μετά να αλλάξει το αμυντικό δόγμα της Γερμανίας και μετά από πολλές δεκαετίες να κλείσει το Nord Stream 2, που ήταν το κεντρικό διακύβευμα, και αποφασίζοντας για πρώτη φορά να εξοπλίσει τον γερμανικό στρατό, με την άδεια βεβαίως της Δύσης, δίδοντας 2% του ΕΕ της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ και διαχωρίζοντας περίπου 100 δισεκατομμύρια για να αγοράσει αμερικανικά F-35. Και όχι Eurofighter που ήθελε η Γερμανία να μας πουλήσει στις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Ξεκινώ ανάποδα. Ξεκινώ από τη Γερμανία για να φτάσω στην Ελλάδα, γιατί αυτό μας προσδιορίζει για να φάσουμε μεγάλο διάστημα. Μπαίνω τώρα στην προσπάθεια της ρωσικής ενεργειακής διπλωματίας. Η Ρωσία, αξιοποιώντας διπλωματικά και οικονομικά τις πλουτοπαραγωγικές της δυνατότητες, επιδίωξε τα τελευταία χρόνια να αναπτύξει την ενεργειακή της εξωστρέφεια με την λεγόμενη διπλωματία των αγωγών, ώστε να δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις με την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διευκόλυνα συνέχεια και την πολιτική της επίδραση πάνω σε αποφάσεις. Στη βάση αυτής της διπλωματίας των αγωγών, επιδίωξε συστηματικά να προωθήσει 3+1 νέους ενεργειακούς δρόμους. Ο πρώτος είναι αυτός που βλέπετε, είναι ο βόρειος αγωγός, ο Nord Stream 2, ο οποίος συνδέει απευθείας τη Ρωσία με τη Γερμανία μέσω της Βαλτικής θάλασσας, με δύο υπεράκτιους παράλληλους αγωγούς φυσικού αερίου συνολικού μήκους 1.222 χιλιόμετρων και ετήσιας δυναμικότητας 55 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και φυσικά με προοπτική διπλασιασμού αυτής της ποσότητας. Το κόστος για την κατασκευή αυτού του αγωγού και των χερσαίων δικτύων υπολογίζεται γύρω στα 6 δις και των υποθαλασσίων τμήματων του 8,8 δις ευρώ, με τη συμμετοχή γερμανικών, γαλλικών, ιταλικών και νορβηγικών σφαιρών. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Σρέντερ και συνεχίστηκε με την κυβέρνηση Μέρκελ παρά τις σοβαρές γεωπολιτικές επιφυλάξεις της Δύσης και άλλων σκανδιναβικών κρατών, αλλά και πολιτικών δυνάμεων εντός της Γερμανίας που φοβούνταν την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του, αλλά όπως θα ξέρετε δεν αδειοδοτήθηκε ποτέ η λειτουργία του, λόγω του εμπάρκου που επέβαλε η Δύση, η Ευρωατλαντική Συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία μετά την παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία.